Πάμε και στην Καθολική Εκκλησία. Με ακούτε καλά? Ναι. Θα πάμε και ναι, που θα μας μιλήσει και εκεί προηγούμενα. Θα πάμε και στη συναγωγή. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε στο πιο ωραίο κομμάτι των Χανίων. Γιατί το πιο ωραίο κομμάτι? Γιατί αυτό δεν καταστράφηκε τόσο όπως η ανατολική πλευρά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Και αυτό ραντεβού στην πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου, δηλαδή στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, όπως τη γνωρίζουν οι περισσότεροι, έδωσαν το πρωί όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την πόλη των Χανίων. Το πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων «Γνωρίζω και σέβομαι την πόλη μου», ταξίδι στην ιστορία, στα σοκάκια, τις μνήμες και τα χρώματα της πόλης των Χανίων, που υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, ξεκίνησε ξανά και αρκετοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να μάθουν την ιστορία των δρόμων και των μνήμιων, από τα οποία περνούν σχεδόν καθημερινά από μπροστά. Μαθαίνω κι εγώ και σήμερα θα παρακολουθήσω όλο το πρόγραμμα. Και όταν μπορώ κάτω τις Κυριακές θα το παρακολουθώ. Ένας που πρέπει να είναι πολύ ενημερωμένος είναι ο Δήμαρχος. Βέβαια οι περισσότεροι θέλουν να μάθουν όχι μόνο τα στοιχεία, τα χρονολογικά, πότε έγινε κάτι και τα λοιπά, πότε χτίστηκε, αλλά και στοιχεία περισσότερο στην παλιά ζωή της πόλης των Χανίων. Τι ήταν εδώ, τι ήταν εκεί, πού σταματούσαν οι τάδε και γενικά πώς ήταν η ζωή πριν την τελική της μορφή τη σημερινή. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε Κυριακή μέχρι τα τέλη Μαΐου, με ώρα έναρξης της κάθε ξενάγησης στις 11 το πρωί. Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών μηνών θα πραγματοποιηθούν 11 συνολικά ξενάγησεις. Έμφαση φέτος δίνεται στο δυτικό τμήμα της παλιάς πόλης. Επειδή και για μας είναι τρομερά ενδιαφέρον το πώς υπάρχει ακόμη η καθολική κοινότητα στα Χανιά, αλλά και πώς, τι έγινε ας πούμε με την εβραϊκή και με τη συναγωγή, γι' αυτό θέλουμε και εμείς να δώσουμε σημασία αρκετή σε αυτά. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ελεύθερη για όλους, με απαραίτητη προϋπόθεση την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χανίων.